Καλούμε για χαιρετισμό τον Λεωνίδα Στολτίδη, υποψήφιο βουλευτή στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί φίλες, φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, δίνουμε με αισιοδοξία και ισχυρή θέληση τη μάχη μέχρι την τελευταία μέρα για να βγει πιο ισχυρό το ΚΚΕ, για να δυναμώσει η αντίσταση απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείται από διαδοχικές κυβερνήσεις, αλλά και για να δυναμώσει η αντεπίθεση για πραγματικές κατακτήσεις, αναπλήρωση των μεγάλων απολειών που είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Για να βάλουμε όμως και πιο στέρες βάσεις για μια άλλη προοπτική, την προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό προσπαθούμε να υπηρετήσουμε με τη δράση μέσα και έξω από τη Βουλή. Πραγματικό στήριγμα για τους εργαζόμενους. Παρόντες στους χώρους εργασίας 365 μέρες το χρόνο και όχι οθυμοτυπικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές όπως κάνουν οι υποψήφοι από τα υπόλοιπα κόμματα. Στις 8 Ιούλη γνωρίζουμε ότι θα είναι εδώ τα μεγάλα προβλήματα, όπως και η κοινή αντιλαϊκή ατζέντα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, οι συστάσεις των επιχειρηματικών ομίλων και της Κομισιόν που επί της ουσίας ζητάνε από εμάς τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να συνεχίσουμε τις μεγάλες θυσίες για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως την καπιταλιστική ανάπτυξη την ξέρουμε καλά και στην περιοχή μας και γνωρίζουμε ότι δεν φέρνει καμιά κοινωνική ευημερία. Γιατί αυτή καταρχήν έχει όρους και προϋποθέσεις, όπως τους χαμηλούς μισθούς που δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας, τα φορολογικά δωράκια στους ομίλους που τα φορτωνόμαστε εμείς με φόρους και χαράτσια, αλλά και τις υποδομές για τη διευκόλυνση των επενδύσεων που είναι η άλλη όψη των σημαντικών ελλείψεων σε έργα που έχουμε ανάγκη αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή μας. Και στις μεγάλες επιχειρήσεις που καταγράφουν αύξηση τζίρου, κερδοφορία, επενδύσεις και εξαγωγές, τελικά τίποτα δεν χαρίζεται στους εργαζόμενους. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται από μόνη της, όπως το εργοστάσιο της Ιδενόρ που συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης βάζει πραγματικά εμπόδια και στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής μας. Έτσι ακριβώς οδηγηθήκαμε στο κλείσιμο και την απαξίωση της ΕΛΒΟ, της βιομηχανίας ζάχαρης, αλλά και το κλείσιμο του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ στο πλατή Μαθίας. Έτσι οδηγηθήκαμε όμως και στην παράδοση, στο ξεπούλημα του χρυσού της περιοχής σε πολυεθνική εταιρεία, κίνηση που υποθηκεύει τον μέλλον μας τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος για εμάς, για τις μελλοντικές γενιές. Λήξεις που έχουν φαρδιά, πλατιά και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει δρόμος να ζήσουμε καλύτερα. Είναι το σχέδιο που καταθέτει στο λαό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το σήμερα και το αύριο. Σήμερα, με οργάνωση στα σωματεία, στους αγροτικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, στα σχολεία και τις σχολές, με ισχυρό κουκουέ, βάζουμε εμπόδια, διεκδικούμε πραγματική ανακούφιση για τους πολλούς. Αλλάζουμε τους ισχυρούς, ώστε αύριο από καλύτερες θέσεις να πετύχουμε τις μεγάλες ανατροπές σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό επίπεδο που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων και την απορρόφηση όλων των ανέργων. Θα επιτρέψουν την πραγματική συμμετοχή των εργαζόμενων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο της παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών. Εισόδημα που να καλύπτει πραγματικά τις μεγάλες ανάγκες. Μείωση του χρόνου εργασίας που επιτρέπει τώρα η άνοδος
της παραγωγικότητας της εργασίας. Δωρεάν σύγχρονη υγεία, παιδεία, πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, προστασία της μητρότητας, αλλά και κατοικία και μεταφορές. Εξασφαλισμένες διακοπές για όλους, αλλά και πρόσβαση σε δωρεάν σύγχρονες υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Μια κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρό της τις κοινωνικές ανάγκες, τους εργαζόμενους και όχι τα κέρδη των λίγων. Το ελπιδοφόρο σχέδιο που καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το σήμερα και για το αύριο δεν είναι ευχολόγιο. Γιατί η χώρα και η περιοχή μας έχει υπαρκτές μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, πολυάριθμο και έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, ορυκτό πλούτο, σημαντικό αγροτοδιατροφικό τομέα και παραγωγική βάση σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας. Εμπόδιο στην αξιοποίηση όλων των παραπάνω μπαίνει το γεγονός ότι τώρα το τι παράγεται, με ποιους όρους και με ποιον σκοπό καθορίζεται από το αν θα αποφέρει κερδοφορία στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις λίγες μέρες που έμειναν, με τη δράση μας μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά, δίνοντας όλες τις δυνάμεις μας για την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί τελικά αυτό είναι που θα μετρήσει την επόμενη μέρα. Η δύναμη που καταγράφει το ΚΚΕ είναι δύναμη για εμάς, τους πολλούς, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους ανέργους, τη νέα γενιά. Αυτή είναι η πραγματικά χρήσιμη και κερδισμένη ψήφος. Γι' αυτό δυνατά, γερά, να μην χαθεί καμία. Καλή δύναμη.